Τους πρόχνουν, τους χτυπούν στο πρόσωπο, τους ρίχνουν στο έδαφος με κλωτσιές και σπρωξήματα, παίρνουν στα χέρια τους τον ασύρματο της ελληνικής αστυνομίας και στο τέλος διακρίνεται ο ένας από τους δύο αστυνομικούς με σκισμένο το μπουφάν του από τη μάχη που προηγήθηκε. Το Live News παρουσιάζει το βίντεο ντοκουμέντο της συμπλοκής νεαρών που είχαν συγκεντρωθεί παρά την απαγόρευση και έπαιζαν σε γήπεδο της Θεσσαλονίκης με αστυνομικούς που ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν για έλεγχο. Οι σκηνές έχουν καταγραφεί σε κινητό. Οι δύο αστυνομικοί έχουν φτάσει στο γήπεδο στην περιοχή της Ευαγγελίστριας και το βίντεο αρχίζει εδώ με τους τρεις νεαρούς να προσπαθούν να πάρουν μέσα από τα χέρια των δύο αστυνομικών τον φίλο τους που έχει ακινητοποιηθεί. Η κατάσταση ξεφεύγει και στα επόμενα δύο λεπτά οι μάχες σώμα με σώμα είναι αλλεπάλληλες. Εδώ ο ένας αστυνομικός προσπαθεί να κρατήσει τον νεαρό για να τον βάλει στο περιπολικό, την ώρα που ο συνάδελφός του βρίσκεται αντιμέτωπος με άλλους τέσσερις. Με το που κάνει ένα βήμα μπροστά, οι άλλοι δύο πλησιάζουν τον ακινητοποιημένο φίλο τους. Εδώ έχουν ρίξει τους αστυνομικούς στο έδαφος και τους έχουν περικυκλώσει. Τα χτυπήματα συνεχίζονται και οι αστυνομικοί δεν μπορούν να ειδοποιήσουν για ενισχύσεις. Λόγω της περιοχής, οι διαβιβάσεις τους δεν έφταναν στο κέντρο της άμεσης δράσης λόγω της εμβέλειας των ασυρμάτων τους. Όπως έγινε γνωστό, πέρασε για μια στιγμή μια διαβίβαση του ενός αστυνομικού που ζήτησε άμεσα συνδρομή. Μέχρι όμως να φτάσουν οι ενισχύσεις, οι δύσκολες στιγμές των αστυνομικών στα χέρια των νεαρών συνεχίζονταν. Σε αυτό το σημείο, ο αστυνομικός προσπαθεί να κρατήσει πάνω από το περιπολικό το νεαρό για να προχωρήσει η προσαγωγή του, αλλά αυτό είναι αδύνατον. Οι φίλοι του συνεχίζουν τις προσπάθειες να τον απελευθερώσουν με κλωτσιές και αλλεπάλληλα σπρωξήματα. Και εδώ ακριβώς διακρίνουμε τον ασύρματο του αστυνομικού που πια τον έχει αρπάξει ένας από τους νεαρούς, προφανώς για να τον εμποδίσει να ενημερώσει τους συναδέλφους του. Το βίντεο ολοκληρώνεται μετά από 2 λεπτά και 25 δευτερόλεπτα όταν στην περιοχή φτάνουν οι ενισχύσεις. Στα τελευταία καρέ βλέπουμε τους αστυνομικούς να έχουν καταφέρει να κρατήσουν τον νεαρό που ήθελε να προσαγάγουν από την πρώτη στιγμή. Ήταν εκείνος που στράφηκε πρώτος εναντίον τους με ύβρις και αντιστάθηκε μαζί με τους φίλους του με στόχο να μην καταφέρουν οι αστυνομικοί να τον βάλουν στο περιπολικό. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, στην κατοχή ενός εκ των πρωταγωνιστών του επεισοδίου βρέθηκε και μικροποσότητα ναρκωτικών. Οι έξι νεαροί συνελήφθησαν όταν έφτασαν οι συνάδελφοι των δύο αστυνομικών και πολύ γρήγορα το βίντεο ντοκουμέντο της επίθεσης έδειξε αποτυπωμένα όλα όσα είχαν προηγηθεί. Απίθανο, πραγματικά απίστευτο, εξοργιστικό. Να δούμε τον Άγγελο Λαβίδη που έκανε το ρεπορτάζ και που μας έφερε και αυτό το βίντεο ντοκουμέντο. Άγγελε, είσαι στο σημείο που έγιναν όλα αυτά? Νίκο, ακριβώς στο σημείο εδώ στην Ευαγγελίστρια, στην περιοχή της Ευαγγελίστριας, έξω από το δημοτικό γήπεδο ποδοσφαίρου της περιοχής, όπου την Τρίτη το απόγευμα, περίπου τέτοια ώρα, λίγο μετά τις 5, οι έξι νεαροί ηλικίας από 17 έως και 23 ετών, ο ένας ήταν 17 χρονών ανήλικος, Νίκο, ήρθαν εδώ, σκαρφάλωσαν την υψηλή περίφραξη, περίπου 5-6 μέτρα περίφραξη είναι αυτή. Σκαρφάλωσαν λοιπόν τα κάγκελα, πέρασαν μέσα στο γήπεδο και ξεκίνησαν να παίζουν. Βέβαια, κάποιοι περίοικοι της περιοχής τους είδαν ότι υπάρχει συνωστισμός και κάλεσαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί ήρθαν και έγιναν όλα αυτά που είδαμε και στο βίντεο. Είδαμε λοιπόν τους νεαρούς να επιτίθενται στους αστυνομικούς. Μάλιστα ο ένας ο αστυνομικός ήταν και στα γόνατα από όλα αυτά που έγιναν κάτω στο έδαφος. Τους σκίσανε το μπουφάν, πήραν τον ασύρματο όπως είδαμε στα χέρια τα δικά τους. Απίστευτες σκηνές, πρωτόγνωρες. Είναι απίστευτες σκηνές. Να πούμε το εξής, Άγγελε. Πρώτα απ' όλα, κανένας μας δεν μπορούσε να φανταστεί ότι κάτι αυτονόητο, απόλυτα λογικό, δηλαδή το να πάνε άνθρωποι να παίξουν μπάλα σε ένα δημοτικό στάδιο, θα μπορούσε να αποτελέσει ποτέ πρόβλημα ή αντικείμενο ποινικής μεταχείρισης. Δυστυχώς, οι καιροί που ζούμε το έχουν και αυτό. Αλλά είναι ζήτημα ασφάλειας. Τίποτα λιγότερο. Πάνε λοιπόν οι νεαροί να παίξουν ποδόσφαιρο αγνώντας τελείως το ότι είναι κλειστό το γήπεδο, το ότι υπάρχει απαγόρευση. Και όταν φτάνουν οι αστυνομικοί, οι οποίοι φτάνουν και έχει σημασία με καλή πρόθεση, δηλαδή ακούσαμε ότι τους προειδοποίησαν από τα μεγάφωνα του περιπολικού πρώτα απ' όλα. Επιτίθενται οι νεαροί στους αστυνομικούς. Εδώ πια χάνεται κάθε έννοια. Δηλαδή θα κάνω την παρανομία και αν έρθει η αστυνομία θα την πλακώσω και στο ξύλο.
Και είναι νέα παιδιά. Δεν είναι άνθρωποι του κοινού ποινικού δικαίου. Γιατί λοιπόν έκαναν αυτό που έκαναν, πώς δικαιολογήθηκαν, γιατί εντοπίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί στη συνέχεια, ήρθαν ενισχύσεις της αστυνομίας και έχουν εντοπιστεί. Άγγελε. Και μάλιστα, Νίκο, πρέπει να σου πω ότι ο ένας ο αστυνομικός έχει και κάταγμα στη μύτη. Πήγε, έκανε τις εξετάσεις που έπρεπε γιατί πονούσε. Ήταν μέσα στα αίματα ο άνθρωπος. Δεν είναι αστεία όλα αυτά. Όχι. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι. Είναι πάρα πολύ σοβαρά και δεν είναι και το πρώτο περιστατικό. Θυμίζω τι έγινε στη Χαλκιδική την Κυριακή το πρωί, όταν ένας ιερέας αποφάσισε να κάνει λειτουργία και να ανοίξει την εκκλησία και για πιστούς. Άλλο αυτονόητο. Προφανώς όμως δεν διώκεται η Εκκλησία. Βλέπουμε τι γίνεται ακόμα και με τους ανώτατους κληρικούς μας και με τον κορονοϊό. Είναι ζήτημα προστασίας. Και εδώ λοιπόν οι αγέλη των νεαρών, οι οποίοι αποφάσισαν να επιτεθούν στους αστυνομικούς. Άγγελε, σε ευχαριστώ πολύ.